Χωρίς να υπάρχει καμία έλλειψη σε καθηγητές, με τα βιβλία να είναι ήδη στα σχολεία, η εκπαιδευτική κοινότητα είναι έτοιμη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Χωρίς καμία διάθεση έπαρσης για το έργο που έγινε όλες αυτές τις μέρες από την ανάλυση των καθηκόντων μέχρι σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι στο νομό Αργολίδας υπάρχει επάρκεια προσωπικού. Το σχολικό έτος θα ξεκινήσει ομαλά και κανονικότατα. Έχουμε λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όσον αφορά τα βιβλία, είναι ήδη στα σχολεία και σε μερικά από τα σχολεία μας έχει γίνει η τοποθέτησή τους σε ειδικές σακούλες, προκειμένου τα παιδιά να μην δυσκολευτούν και στη διανομή, να πάρουν άμεσα μετά τον αγιασμό τα βιβλία τους. Είμαστε γενικά έτοιμοι για μια καλή σχολική χρονιά. Στο νομό μας δεν έχουμε λήψη σε προσωπικό. Αντίθετα, έχουμε κάποια πλεονάσματα και αυτό θα είναι και αντικείμενο συζήτησης αύριο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με τον Περιφερειακό Διευθυντή στην Τρίπολη. Ανακεφαλαιώνοντας, λέω λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι για την καινούργια χρονιά από όλες τις απόψεις. Δηλαδή, καμία έλλειψη, κανένας καθηγητής Ιταλικών. Απολύτως καμία έλλειψη. Η μοναδική έλλειψη που έχουμε στο νομό είναι ένας καθηγητής Ιταλικών, εάν και εφόσον δηλώσουν τα παιδιά και συγκροτηθούν τμήματα της Ιταλικής γλώσσας. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Στο μουσικό σχολείο υπάρχουν εγγραφές, υπάρχει ζήτηση, είναι ελκυστικό το σχολείο. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια διαδικασία επιλογής νέου διευθυντή του μουσικού σχολείου και προχωράμε κανονικά. Πόσες εγγραφές έχουν, γνωρίζετε? Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαδικασία επιλογής των παιδιών από ειδικούς καθηγητές. Άρα λοιπόν θα μιλάμε μετά για το δυναμικό του. Το σχολείο αυτό έχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή την πρώτη και τη δεύτερη τάξη. Θα παρακολουθούμε από κοντά με τον καινούριο διευθυντή που θα αναλάβει από αύριο τα καθηκοντά του. Και μάλιστα σήμερα είχα την ευτυχία να μιλήσω και με τον σύμβουλο της μουσικής, ο οποίος θα είναι εδώ στον αγιασμό και το πιο πιθανό είναι ότι θα είμαι και εγώ εκεί στην έναρξη της σχολικής χρονιάς στο μουσικό σχολείο και θα δούμε από κοντά. Είναι ένα σχολείο που το αγκαλιάσαμε, το αγαπάμε, το αγκάλιασε η κοινωνία και έχω την αίσθηση ότι θα περπατήσει καλά, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι εκεί της περιοχής που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν δωρητές, υπάρχουν άνθρωποι που είναι καθημερινά πάνω από το σχολείο, εκπαιδευτικοί, αλλά και από τον κοινωνικό χώρο εκεί της Προσύμνης και απόδημοι κάτοικοι της Προσύμνας, απόδημοι καταγόμενοι από την Προσύμνα, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρακολουθούν τα πράγματα του σχολείου. Ναι. Πρώτο χτύπημα του Λουλιού για την άλλη χρονιά, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πανέτοιμοι.